μέτωπο σύγκρουσης με την κυβέρνηση συγκροτεί η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας με αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου για την τεκμαρτή φορολόγηση, όπως προβλέπεται σε νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Κατά τόπους δικηγορικοί σύλλογοι, όπως ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, βρίσκονται ήδη από σήμερα σε προειδοποιητική αποχή έως και την Τετάρτη, οπότε ξεκινάει η καθολική αποχή του κλάδου, όπως αποφασίστηκε στην έκτακτη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η αποχή των δικηγόρων από δίκες συμφερόντων του δημοσίου μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, γενική αποχή από όλες τις δίκες στις 16 και 17, καθώς επίσης στις 21 και 22 Νοεμβρίου, αποχή από όλες τις δίκες κατά τη διαδικασία ψήφισης των μέτρων στο Κοινοβούλιο, αποχή από έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς επίσης και από εντολές προς εκτέλεση εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τα φαντς και μέχρι την ψήφισή του, αποχή από τις επιτροπές όπου μετέχουν ως μέλη δικηγόροι, καθώς επίσης και πορεία διαμαρτυρίας και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 22 Νοεμβρίου. Εξίσου σημαντικό είναι ότι αποφασίστηκε η δημιουργία ενιαίου μετόπου με όλους τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς με σκοπό την απόσυρση των εξαγγελθέντων φορολογικών μέτρων. Όπως σημείωσε η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Χριστίνα Τσέτσου, μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα, οι δικηγόροι επιδιώκουν ένα έντιμο και δίκαιο φορολογικό σύστημα με βάση την φοροδοτική ικανότητα του καθενός. Τόνισε δε πως τα εξαγγελθέντα μέτρα συντρίβουν τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες. Από πλευράς κυβερνήσεως, το τοπίο είναι ξεκάθαρο. Και το ξεκάθαρο είναι ότι θέλουν να φορολογήσουν με βάση τεκμαρτό εισόδημα τους 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενους. Καθόλου θολό δεν είναι. Απλώς μιλάει για μικροβελτιώσεις. Δηλαδή η βάση των εξαγγελθέντων μέτρων ξεκινάει με ένα τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα, το οποίο είναι ή τα 10.920 ευρώ ετησίως ή τα 14.196 για αυτούς που είναι πάνω των 9 ετών. Και μιλάει για ένα τεκμαρτό φορολογικό εισόδημα, όπου αυτό το τεκμήριο, με βάση τα εξαγγελθέντα μέχρι στιγμής μιλάμε πάνω, δηλαδή κάποιος θα μπορέσει να το ανατρέψει, να το παλέψει, μόνο αν είναι σε τρεις εξαιρέσεις. Είτε πρόκειται για ασθένεια, είτε για στρατιωτική εκπαίδευση, είτε για ακοίηση. Εμείς σαν δικηγόροι λέμε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να ληφθούν υπόψη οι προεισπράξεις μας. Δηλαδή, οι δικηγόροι και νομίζω ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι θέλουμε να φορολογηθούμε, αλλά με ένα έντιμο φορολογικό σύστημα και με βάση την φοροδοτική ικανότητα του καθενός μας. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι θα σας μιλήσω τώρα με στοιχεία. Αν πάρουμε τα στοιχεία των γραμματείων των δικηγόρων σε όλη την Ελλάδα για το έτος 2023, και αυτό είναι βασικό που σας λέω, είναι μέσα από τα επίσημα στοιχεία του πόρταλ της Ολομέλειας, το 21,55% των συναδέλφων πανελλαδικά, και μιλάμε για 45.000 δικηγόρους, έτσι. Αθροίστε λοιπόν, το 21,55% έχουν μηδενικά γραμμάτια. Το 28,5% έχουν γραμμάτια μέχρι 9.000 ευρώ ετησίως. Το 9% φτάνουν με τα βία στις 15.000 ευρώ, και μόνο ένα 40% υπερβαίνουν τα 15.000. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτή η άδικη και οριζόντια φορολόγηση με τεκμήρια πλήττει τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων, των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Και ένα στοιχείο για το Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων. Εμείς δύο φορές το χρόνο διανέμουμε μέρισμα. Μη φανταστείτε κανένα αναεξάμηνο. Μη φανταστείτε κανένα ποσό της τάξης των 100-150 ευρώ αναεξάμηνο. Αυτό παίρνουν ως μέρισμα οι δικηγόροι των Ιωαννίνων. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι με βάση τα στοιχεία μας, το 1/3 των συναδέλφων αποκλείονται. Και ξέρετε γιατί? Διότι είναι όρος αναεξάμηνο ο κάθε συνάδελφος να έχει τουλάχιστον μία παράσταση. Φανταστείτε λοιπόν ότι σε μία χρονιά το 33% των δικηγόρων των Ιωαννίνων δεν έχουν ούτε μία παράσταση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί λέμε. Δηλαδή, να φορολογούμαστε για εισοδήματα που υπάρχουν, όχι για εισοδήματα τα οποία δεν υπάρχουν.
Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία που παρατίθεται και από την Ολομέλεια, ένα σημαντικό τμήμα των ελευθέρων επαγγελματιών αδυνατεί να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις και έχει σημαντικές οφειλές προς το δημόσιο, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, το 33% των δικηγόρων βρίσκεται σε ρύθμιση οφειλών, ενώ ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός έχει απολέσει λόγω αδυναμίας της ρυθμίσης, τις οποίες είχε υπαχθεί και βρίσκεται ενώπιον καταδιωκτικών μέτρων. Σημειώνεται ότι περίπου 13.000 δικηγόροι συστεγάζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με την κατοικία τους λόγω της αδυναμίας τους να καλύψουν τα επαγγελματικά έξοδα. Ήδη πάλι με βάση επίσημα στοιχεία, κυρία Σταύρου, για το έτος 2022, και αυτό θα σας εκπλήξει, πανελλαδικά το 28% των δικηγόρων αυτή τη στιγμή έχουν μεταφέρει την έδρα στην κατοικία τους, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα. Τα πρωτεία βέβαια τα έχει η Αθήνα με υψηλό ποσοστό, ένα 37%, ακολουθεί ο Πειραιάς με 32% και μετά τρίτη έρχεται η Θεσσαλονίκη με 30%. Όταν λοιπόν το 1/3 των συναδέλφων δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα ενοικίασης ενός γραφείου και μεταφέρονται στην έδρα, μα τι μιλάμε τότε για τεκμήρια 11.000 και 15.000 εισόδημα. Και τη στιγμή που η κυβέρνηση μπορεί να ελέγξει την όποια φοροδιαφυγή. Την όποια φοροδιαφυγή. Σαφώς και μπορεί να την ελέγξει. Έχει τόσα τεχνικά εργαλεία στα χέρια της. POS, ταμιακές μηχανές που θα συνδεθούν τώρα απευθείας με την ΑΔΕ, My Data, εάν θέλει μπορεί να τα ελέγξει. Έχει λοιπόν τόσους τρόπους η κυβέρνηση να πατάξει την όποια φοροδιαφυγή και εκφεύγει σε τεκμήρια. Και ένα άλλο τεκμήριο το οποίο δεν ξέρουν πολλοί. Και δεν νομίζω ότι σε αυτό θα κάνει πίσω η κυβέρνηση από ό,τι μας λένε τα ανώτατα θεσμικά μας όργανα από συναντήσεις που είχαν. Εκτός από το τεκμήριο των 14 ακαθάριστων μεικτών αποδοχών των μισθωτών ή των 18,20 ακαθάριστων μεικτών αποδοχών για τους άνω των 9 ετών, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοπασχολούμενους, έχουμε και ένα άλλο τεκμήριο. Έχουμε το τεκμήριο του μέσου όρου των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων που δηλώθηκαν στον ΚΑΒ. Και για να σας το κάνω με ένα παράδειγμα. Με τα στοιχεία του 22, ο μέσος όρος των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων των δικηγόρων ήταν γύρω στις 15.000 ευρώ. Αν ένας συνάδελφος τώρα, 12ετίας, δηλώσει 15.100 ευρώ, τότε επ' αυτού θα έχει μία προσάυξη άλλα 35%, δηλαδή θα φορολογηθεί για 19.000 τόσα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι πρωτοτυπία παγκόσμια, έχουμε φορολογία όχι καθαρού κέρδους, επιπλέον από τα τεκμήρια, έχουμε φορολογία τεκμαρτού κέρδους, που πολλές φορές υπερβαίνει και τα καθάριστα. Είναι πολλά τα θέματα, είναι πολλές οι πληγές οι οποίες ανοίγει. Πολλές επιχειρήσεις ελεύθερων επαγγελματιών θα κλείσουν. Πολλά δικηγορικά γραφεία θα κλείσουν και κυρίως θα φύγει ο νέος κόσμος. Στα Γιάννενα αναμένεται το Σάββατο συνάντηση των εκπροσώπων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων μετά από πρόσκληση του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Ήδη σε τοπικό επίπεδο, από το πρωί έχω ξεκινήσει μία προσπάθεια για να γίνει μια κοινή συνάντηση των επιστημόνων και λοιπόν φορέων στο Δικηγορικό Σύλλογο το Σάββατο το πρωί. Θετικά έχει ανταποκριθεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ο Συμβολιογραφικός Σύλλογος, το Οικονομικό Επιμελητήριο, ο Σύλλογος Φοροτεχνικών, οι δικαστικοί επιμελητές και περιμένω τώρα απαντήσεις και από το ΤΕΕ και τον Ιατρικό Σύλλογο. Έχω καλέσει βέβαια και τον Εμπορικό Σύλλογο επανειλημμένος, δεν έχω πάρει απάντηση, έχω αναπάντητες κλήσεις εκεί. Άρα μια ουσιαστικά προσπάθεια για να υπάρξουν και κινητοποιήσεις από κοινού, κυρία Τσέτσο, οπότε αντιλαμβάνομαι. Βέβαια, κοινές δράσεις, ναι, ναι. Και είναι βασική βέβαια η συμμετοχή όλων των πληττόμενων φορέων στην Αθήνα, στη διαμαρτυρία που θα γίνει στο Υπουργείο Οικονομικών. Και πρέπει να είναι η μέρα καθολικής αποχής σε όλους τους φορείς. Πρέπει να μην κινηθεί φίλο, κυρία Σταύρου, για να λάβει το μήνυμα η κυβέρνηση. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή,
αυτά τα εξαγγελθέντα φορολογικά μέτρα, και είμαι προσεκτική στη διατύπωση, σας λέω εξαγγελθέντα, συντρίβουν τους μικρούς και μεσαίους ελεύθερους επαγγελματίες και δεν αγγίζουν τα μεγάλα εισοδήματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έρχεται ευκαιριακά η κυβέρνηση, γιατί της λείπουν 600 ή 800 εκατομμύρια. Λέει, πόσους ελεύθερους επαγγελματίες έχω? 650.000. Πάρα πολύ ωραία, από ένα χιλιάρικο χαράτσι στον καθένα και θα τα βγάλω εγώ αυτά τα εκατομμύρια. Μπορεί να είναι ευκαιριακή η συζήτηση τέτοιων μέτρων, αλλά έχει μόνιμο χαρακτήρα η επιβολή τους. Να μην μιλήσω για το τέλος επιτιδεύματος. Άλλο χαράτσι και άλλη ποινή. Όποιος πιάνει το τεκμήριο θα απαλλαγεί του 50% του τέλους επιδεύματος. Όποιος είναι κάτω από το τεκμήριο απαλλάσσεται μόνο του 25%. Αθλειότητες και γελοιότητες κυβερνητικές. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.